Πάμε λοιπόν σε συζήτηση, κυρίες και κύριοι, με δύο διεθνολόγους, ο κύριος Αντώνης Στυλιανού και ο κύριος Ζήνωνας Τζάρας. Είναι και οι δύο μαζί μας μέσω Skype. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανού, κύριε Τζάρα. Χρόνια πολλά και στους δύο. Επίσης. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, σας καλέσαμε για να συζητήσουμε αρχικά δύο σημαντικά, κατά την άποψή μου, θέματα. Το πρώτο είναι οι διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας για εξομάλυνση των σχέσεων. Είναι σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών. Και τι σημαίνει αυτό και για τις δύο χώρες, αλλά για την περιοχή και για μας, την Κύπρο και την Ελλάδα. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Στυλιανού. Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλέον ότι βρέθηκε και βρίσκεται απομονωμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και για πρώτη φορά μετά από το 2013, ουσιαστικά μετά από την έλευση 8 τόσων χρόνων, προσπαθεί ουσιαστικά να αποκαταστήσει πρώτον τις διπλωματικές της σχέσεις με την Αίγυπτο, μετά ακριβώς και την πτώση του καθεστώτος του τέως Προέδρου της Αιγύπτου, του κ. Μόρση, ο οποίος ηγείται της μουσουλμανικής αδελφότητας, η οποία υποστηρίζεται από την Τουρκία. Έκτοτε έχουν εκτραχυνθεί οι σχέσεις των δύο, όμως ναι, από τότε έχουν ενταχθεί πολλά άλλα καινούργια ζητήματα στη μεταξύ των δύο χωρών επαφή η οποία έχουν, πρωτίστως όσον αφορά στη γείτονα χώρα της Αιγύπτου, τη Λιβύη, και την εμπλοκή της Τουρκίας σε ένα διαφορετικό στρατόπεδο από αυτό στο οποίο εντάχθηκε ουσιαστικά, υποστηρίζει η Αίγυπτος, αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις κατά καιρούς δηλώσεις και απειλές της Τουρκίας απέναντι στην Αίγυπτο, όσον αφορούσε για παράδειγμα στην στήριξη της Αιγύπτου απέναντι στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ έτσι ως πρώτη εκτίμηση ότι οι σχέσεις δεν θα εξομαλυνθούν τουλάχιστον τόσο εύκολα μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου, αλλά θα περάσουν από χίλια μύρια κύματα, ούτως ώστε να φτάσουν σε ένα επίπεδο στο οποίο η Τουρκία θα ήθελε να φτάσουν για να μπορέσει η Τουρκία να θεωρεί ότι ασκεί έλεγχο γεωπολιτικό ή περιφερειακό σε αυτή την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ναι. Ωστόσο, και έρχομαι σε εσάς, κύριε Τζάρα, είδαμε ότι και για θέματα θαλάσσιων ζωνών, αρχικά από την Αίγυπτο υπάρχει μια διστακτικότητα να προχωρήσει σε οριοθέτηση ολική με την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις τουρκικές αξιώσεις. Θυμόμαστε και την εσπευσμένη επίσκεψη του κυρίου Δένδια στην Αίγυπτο, όταν είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με την Συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Άρα, ως Ελλάδα και ως Κύπρος, πώς πρέπει να εκλαμβάνουν αυτές τις επαφές μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου? Οι επαφές αυτές ήταν αναμενόμενες και ναι, είναι η απόδειξη ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη λεγόμενη απομόνωσή της. Ναι. Είναι δεδομένο ότι η Αίγυπτος είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα για την Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο και ότι δεν μπορούσε να μείνει εκτός των τουρκικών σχεδιασμών για πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά το 2019, εφόσον και αφότου ενεπλάγην και πιο ενεργά πλέον στη Λιβύη. Είναι δηλαδή η συμμετοχή και η διαβούλευση με την Αίγυπτο είναι εκ των όνων κάνευ για να μπορέσει η Τουρκία να, αν θέλετε, τσιμεντώσει, να παγιώσει τον ρόλο της στην Λιβύη, στο μερίδιο, αν θέλετε, που της αναλογεί, κυρίως στη δυτική Λιβύη. Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν εμφανή τα σημάδια, όπως αναφέρατε κι εσείς, εδώ και χρόνια, και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις πρόσφατες οριοθετήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Αίγυπτος για τους δικούς της προφανώς λόγους, για τα δικά της εθνικά συμφέροντα, υιοθετεί μια προσέγγιση στα θέματα των θαλασσίων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι πιο κοντά, δεν ταυτίζεται πλήρως, αλλά είναι πιο κοντά σε αυτήν της Τουρκίας, εξού και η δυνατότητα μόνο για μερική οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και το παράθυρο που αφήνει η Αίγυπτος για μια μελλοντική ενδεχομένως οριοθέτηση με την Τουρκία, η οποία θα της παραχωρεί περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης από ό,τι θα της παρήχε μια συμφωνία με την Ελλάδα.
Από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να σας πω ότι αυτές οι κινήσεις Τουρκίας-Αιγύπτου έχουν ήδη δημιουργήσει κάποια θέματα στα Υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, μια ανησυχία. Και από εκεί και πέρα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρέπει να ήμασταν από πάντα έτοιμοι ότι η Τουρκία θα προσπαθούσε, διότι αυτή είναι η στρατηγική της αυτή τη στιγμή, είναι μια ανατρεπτική στρατηγική σε ό,τι αφορά το οικοδόμημα ή την αρχιτεκτονική ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί, αναδυθεί τα τελευταία περίπου 5 χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο και να παρεμβληθεί στους όποιους σχεδιασμούς επισυμβαίνουν και οι οποίοι του καλώς ή κακώς, ή μάλλον συγγνώμη, καλώς, αλλά έμμεσα ή άμεσα, την έχουν βάλει στο στόχαστο. Ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ναι, σε εγρήγορση και να διατηρήσουμε όσο μπορούμε τις επαφές μας για να είμαστε ενημερωμένοι. Ναι, ειδικά για την Κύπρο, επειδή έχουμε συμφωνία με την Αίγυπτο, έτσι, και αμφισβητείται αυτή η συμφωνία από την Τουρκία και ακούσαμε πάρα πολλές φορές ότι προτάθηκε στην Αίγυπτο από την Τουρκία, ξεχάστε τη συμφωνία με την Κύπρο, ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία γιατί αυτό σας συμφέρει, θα πάρετε μεγαλύτερη ΑΟΣ. Να ανησυχούμε για αυτό, επειδή ξεκίνησαν να μιλάνε ή όχι. Ναι, κύριε Στυλιανού. Όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να ανησυχούμε. Όπως έχω τονίσει στην πρωτολογία μου, είναι μακριά το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει άμεσα ή σε με ένα μεσοπρόθεσμο στάδιο το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Δείχνει ναι μεν την προσπάθεια της Τουρκίας να απεγκλωβιστεί από τον δικό της αυτοαποκλεισμό από τα τεκτενόμενα στην περιοχή, ειδικότερα όσον αφορά στα ενεργειακά δρόμενα, γιατί ακριβώς έχουμε δει και τις συμφωνίες οριοθέτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει για τον EastMed, οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει για το Inter-Asia Interconnector, για το Euro-Asia Interconnector όσον αφορά την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, την μερική οριοθέτηση με την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, η Αίγυπτος τιμά αυτές τις συμφωνίες και η Αίγυπτος το έχει αποδείξει μάλιστα ότι τιμά αυτές τις συμφωνίες όταν η Τουρκία αμφισβήτησε με ένα έντονο τρόπο τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα οικόπεδα 10 για παράδειγμα, στο οικόπεδο 12, στο οικόπεδο 6, οικόπεδα τα οποία αμφισβητούνται από την Τουρκία, γιατί ακριβώς θεωρεί η Τουρκία ότι κάποια εξ αυτών ή μέρος εξ αυτών εμπίπτουν σε αυτό που η Τουρκία εκτιμά ότι είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος στήριξε την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε φόβος για την υπαναχώρηση, αν θέλετε, της Αιγύπτου από τις διεθνώς συμπατικές της δεσμεύσεις. Ναι, αλλά εγρήγορση πρέπει να υπάρχει, κύριε Ντζάρα, γιατί να θέσω και το εξής, ότι είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό στην Αίγυπτο, έτσι πάντοτε ήταν και εξακολουθεί να είναι. Είναι ρευστό σίγουρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Τουρκία έχει και άλλες βλέψεις που πάνε πέρα από την Αίγυπτο και την Λιβύη. Ενδιαφέρεται για την Αιθιοπία, ενδιαφέρεται γενικά για την Αφρική και η ομαλοποίηση στο δυνατό βαθμό των σχέσεων με την Αίγυπτο θα βοηθήσει ενδεχομένως και τους λοιπούς της στόχους στην περιοχή. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, οι οποίες σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους, δηλαδή με το θέμα της Αιγύπτου. Αντιλαμβάνεστε ότι στο μέλλον η οποιαδήποτε διευθέτηση του Κυπριακού ενδέχεται να περιλαμβάνει και μία ανακατάταξη των θαλασσίων ζωνών ή τουλάχιστον σε αυτόν ποντάρει η Τουρκία. Και η προετοιμασία του εδάφους και σε αυτόν τον τομέα, και βεβαίως αυτός έχει προεκτάσεις και στα θέματα της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, είναι για την Άγκυρα σημαντική. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμία στις δικές μας σχέσεις με την Αίγυπτο, παρά τα θετικά βεβαίως, να υλοποιήσουμε κάποια προγράμματα, όπως είναι η καθυστέρηση του αγωγού Κύπρου-Αιγύπτου. Δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε και αν η οποιαδήποτε ομαλοποίηση επέλθει, αν θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό αυτά τα προγράμματα και αυτές τις προσδοκίες που έχουμε από αυτήν τη σχέση ευρύτερα. Μάλιστα. Άρα το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και βεβαίως να προσπαθούμε και να τις προλαβαίνουμε ή να τις δημιουργούμε και εμείς με την διπλωματία πάντοτε. Ήθελα να συζητήσουμε
και για άλλο ένα σημαντικό γεγονός που είδαμε τις τελευταίες ημέρες, ότι αρχίζουν επαφές για καθορισμό θαλάσσιων ζωνών το Ισραήλ και ο Λίβανος. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επίσης θα πρέπει να το παρακολουθούμε γιατί μας επηρεάζει και εμάς ως Κύπρος. Έτσι δεν είναι, κύριε Στυλιανού? Πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο θίγεται. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον έχουν καταρρεύσει εν τη απαρχή τους αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ναι. Αυτή νομίζω είναι η τελευταία πληροφόρηση που έρχεται από τον Λίβανο, από τον Νότιο Λίβανο, που έχουν πραγματοποιηθεί από χθες ουσιαστικά. Ναι. Μια προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, οι οποίες ξεκίνησαν ουσιαστικά τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και ξανά κατέρευσαν τον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, για τον λόγο ότι πλέον υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά στις θέσεις των εμπλεκομένων μερών. Να υπενθυμίσουμε ότι, και να τονίσουμε το γεγονός ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι έμμεσες διαπραγματεύσεις, ναι, για τον λόγο ότι τεχνικά ο Λίβανος και το Ισραήλ βρίσκονται σε πόλεμο. Είναι διαπραγματεύσεις που αφορούν ακριβώς την προσπάθεια επίλυσης μιας διαφοράς της οριοθέτησης και του εύρους της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Ισραήλ και του Λιβάνου. Ο Λίβανος εκτιμά ότι αυτή η ζώνη του θα πρέπει να επεκταθεί πέραν των 1.400 τόσων τετραγωνικών χιλιόμετρων. Από την πρόταση την οποία είχε υποβάλει ο Λίβανος παλαιότερα, που ήταν περίπου στα 840 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει αμφισβητεί το Ισραήλ. Το πιο σημαντικό σε αυτή την εξίσωση είναι το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει συμφωνία οριοθέτησης τόσο με το Ισραήλ αλλά και με τον Λίβανο. Και ναι, οι συμφωνίες οριοθέτησης όσον αφορά ακριβώς τα όρια είτε του Λιβάνου είτε του Ισραήλ σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα μέρος σε αυτή την εξίσωση, είναι διαφορετικά τα σημεία τα οποία αυτές οι συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Λίβανο και το Ισραήλ έχουν θέσει ως τα όρια των δύο πλευρών. Ναι. Αναμένουμε όμως επικύρωση της συμφωνίας με τον Λίβανο από τη Βουλή του Λιβάνου, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη, έτσι? Ακριβώς, ναι, δεν έχει γίνει. Δεν και πολλές φορές, τουλάχιστον και από πολιτικές πηγές μας έχει λεχθεί ότι επικαλούνται αυτή την διαφορά που υπάρχει με το Ισραήλ από πλευράς Λιβάνου. Γι' αυτό είπα ότι μπορεί να επηρεάζει και εμάς. Ναι. Σίγουρα και θα συμφωνήσουμε, ναι, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το Λίβανο έχει θέσει το σημείο 3 για παράδειγμα ως το όριο, αλλά στη συμφωνία με το Ισραήλ έχει θέσει το σημείο 23 σε σχέση, ναι, με το Ισραήλ. Αν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο εύρος απόστασης ή διαφοράς μεταξύ και των ίδιων των συμφωνιών, ναι, άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε και εμείς ποια θα είναι η εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων, που εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι έχουν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αναμένουμε στο μέλλον να δούμε τι μελιγενέστε. Ναι. Ναι, κύριε Ντζάρα, εσείς τι λέτε? Πράγματι, η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι έχουν καταρρεύσει οι συνομιλίες λόγω κάποιων προϋποθέσεων που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχύει επίσης αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Αντώνης, ότι δεν επηρεάζει άμεσα το δικό μας όριο με αυτές τις χώρες ό,τι αφορά, ναι, την ΑΟΣ. Πρόκειται για μια διένεξη, να θέλετε, μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και, ναι, Λιβάνου Συρίας. Διότι ο Λίβανος θέλει να αναθεωρήσει και τα δύο όρια, και στον Νότο και στον Βορρά. Αυτό που επικαλείται είναι ότι εμείς δεν συμβουλευτήκαμε τον Λίβανο σε ό,τι αφορούσε τη δική μας συμφωνία με το Ισραήλ για, ναι, το συγκεκριμένο όριο, και γι' αυτό και καθυστέρησε η επικύρωση, παρόλο που λέγεται ότι η Τουρκία άσκησε πιέσεις, διότι κατά εκείνη την περίοδο διαπραγματευόταν με τον Λίβανο και μια σημαντική εμπορική συμφωνία. Ναι. Από εκεί και πέρα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παίξουμε έναν κατά το δυνατόν επικοδομητικό ρόλο σε αυτήν την διένεξη. Δηλαδή, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ενεργό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να επιδιώξουμε να ακόμα να παίξουμε και τον ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο χωρών, διότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Λίβανο και τη Συρία, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην εξωτερική μας πολιτική, ναι, συγκεκριμένα σε σχέση με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και όχι μόνο.
Και αυτό νομίζω σχετίζεται και με την προσπάθεια μας να επιστρέψουμε με κάποιο τρόπο στη Συρία, στο ρευστό αυτό περιβάλλον. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεστε πως αν ήδη έχουμε το πρόβλημα στο βορρά και σε κάποιο βαθμό στην Ανατολή, σε ό,τι αφορά τα όρια της αποκλειστικής μας ζώνης, συγγνώμη, στη Δύση, όχι στην Ανατολή, ναι. Αλλά στη Δύση, στα δυτικά μας όρια, θα πρέπει να τρέξουμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κλείσουμε ζητήματα τα οποία θα διασφαλίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα μας θωρακίσουν ενδεχομένως στο ναι. μέλλον από άλλες επιβουλές της Τουρκίας κυρίως. Ας μου επιτραπεί να πω ότι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή μας ζητήθηκε να κάνουμε διαμεσολάβηση από πλευράς Λιβάνου προς το Ισραήλ, γιατί έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Βεβαίως δεν ξέρουμε πώς κατέληξε αυτή η προσπάθεια. Θα ήθελα να κλείσουμε σχολιάζοντας λίγο την... το πώς επηρεάζονται οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία μετά και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν. Κύριε Στυλιανού, είδαμε και μια συνέντευξη από τον κύριο Χτάι τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι. Ωστόσο, δεν έκλεισαν ούτε την πόρτα ούτε το παράθυρο. Παρέπεμψε στην συνάντηση Μπάιντεν-Ερτογάν τον Ιούνιο για επανακαθορισμό των σχέσεων των δύο χωρών. Ακριβώς, και ο Ιούνιος είναι ένας σημαντικός μήνας, ειδικά όσον αφορά στην Τουρκία και την εξωτερική της πολιτική. Θα έχουμε ακριβώς τη συνάντηση του Τούρκου Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα έχουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Σίγουρα όμως είναι δεδομένο ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις ΗΠΑ είναι ένα βήμα το οποίο δείχνει και την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό τη νέα τους διακυβέρνηση, η οποία θέλει πολύ νωρίς να κλείσει ανοιχτά ζητήματα που υπήρχαν όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ενδεχομένως δείχνει και μια μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλουν πλέον με έντονο τρόπο να έχουν ρόλο και λόγο. Βλέπουμε ακριβώς την εμπλοκή των ΗΠΑ σε διάφορα ζητήματα που αφορούν στην περιοχή. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ρωσία και η ΗΠΑ θα συζητήσουν σύντομα στα πλαίσια ενδεχομένως μιας ανοιχτής ατζέντας για διάφορα ζητήματα, και σε αυτό το κομμάτι και η Ανατολική Μεσόγειος εντάσσεται. Και πολύ πιο σημαντικό είναι, για να το συνδέσουμε και με την αρχή της συνομιλίας μας, το γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθεί ακριβώς υπό όλο αυτό το πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων, με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, με τα ζητήματα που αφορούν στη Λιβύη, με τα ζητήματα που αφορούν στη Συρία, να ανοίξει το μέτωπό της και να επιστρέψει ενδεχομένως στις συμμαχίες που είχε προηγουμένως. Ναι. Ναι, κύριε Τζάρα. Ναι, η πολιτική αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας δεν αποτελεί αίτιο επιδείνωσης των σχέσεων Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Είναι μάλλον ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της αυστηρότερης προσέγγισης που έχουν πλέον προς την Τουρκία, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα ότι ο καιρός της λευκής επιταγής έχει παρέλθει και ότι πλέον η Τουρκία θα πρέπει να δει πιο σοβαρά τα πράγματα, διότι εάν συνεχίσει να κινείται ανταγωνιστικά προς τα δυτικά συμφέροντα, τότε θα υπάρξουν περισσότερες και χειρότερες επιπτώσεις, ναι. συνέπειες. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει αυτό να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν θα καταφέρουν στο εγγύς μέλλον οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ να λειτουργήσουν. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συναλλακτικότητας και της διαμερισματοποίησης, δηλαδή του πάρε δώσε και στο δυνατό βαθμό του διαχωρισμού των προβλημάτων από τους τομείς συνεργασίας. Και σίγουρα οι εξελίξεις θα επηρεαστούν και από το τι θα διαμειχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ναι. Διότι κάπου εκεί, αν θέλετε, είναι και οι συμπληγάδες της Τουρκίας, είναι αυτή η ισορροπία που προσπαθεί να διαχειριστεί και να διατηρήσει. Θα είναι μια δύσκολη εξίσωση και για τους Αμερικανούς, αλλά ιδιαίτερα για τους Τούρκους, και δεν είναι απίθανο να δούμε μια ακόμα πιο σοβαρή στροφή, έστω τακτικιστική,
προς το δυτικό στρατόπεδο από μέρους της Τουρκίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαχείρισης της εσωτερικής κατάστασης και της οικονομικής κρίσης που περνά. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε και ιδίως στη Λιβύη και είναι σημαντικό το τι συμβαίνει εκεί και είναι και πολλοί οι παίχτες που εμπλέκονται, έχουμε ένα βίντεο που αφορά και την κοινή συνέντευξη που είδαμε πριν από μια-δυο μέρες μεταξύ του Τσαβούσογλου και της Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης, που είναι ενδεικτική και του κλίματος που επικρατεί. Θα ήθελα να το δούμε και να έρθουμε να κάνουμε τελικά σχόλια. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Ακόμα χαστούκι στην Τουρκία ήρθε από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, για τις συναντήσεις της ομάδας των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χωρών του κόσμου. Στο πλαίσιο της G7, οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη Λιβική κυβέρνηση για τις εκλογές το Δεκέμβριο του 2021 και για την άμεση αποχώρηση των ξένων δυνάμεων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λιβικού λαού για την έβρεση πολιτικής λύσης στη διαμάχη με τη βοήθεια του ΟΗΕ. Στην ίδια γραμμή με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είναι και η μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης, με την Υπουργό Εξωτερικών να καλεί την Άγκυρα να αποσύρει τους μισθοφόρους, όπως τους αποκαλεί, από τα λιβικά εδάφη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φάνηκε να ενοχλείται από το αίτημα της ομολόγου του. Meşru mevcudiyetimizle bu ülkedeki yabancı para karşılığı savaşan grupları eş tutmaya çalışanlar var. Ve biz Ankara'daki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında bu mutabakatlarına ve anlaşmalara sadık kaldığımızı bir kere daha teyit ettik. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντιμπέιμπε, επιβεβαίωσε με συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα ότι η Τρίπολη δεν θα ακυρώσει τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών, που υπεγράφει μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, τονίζοντας ότι η συμφωνία εξυπηρετεί και τους Λίβιους. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο. Ερχόμαστε σε εσάς για τα τελικά σχόλια για τη Λιβύη. Ναι, κύριε Στυλιανού. Κοιτάξτε, είναι σημαντική η δήλωση η οποία έγινε από την Λίβια Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Μάλιστα, ενώπιον της παρουσίας του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος βρέθηκε σε ακόμα μια άβολη στιγμή δημόσια σε σχέση με την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων ή των ξένων μισθοφόρων από το μέτωπο της Λιβύης. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι το τουρκιο-λιβικό μνημόνιο θα πάψει να υπάρχει τόσο εύκολα. Ναι. Αντιθέτως, η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες για να προχωρήσει σε ουσιαστική εξερεύνηση των εντός της ζώνης, η οποία έχει παράτυπα και παράνομα οριοθετηθεί από το τουρκολιβικό μνημόνιο. Οπότε θα πρέπει και σε εκείνο το στάδιο να δούμε τις εξελίξεις. Είναι δεδομένη όμως η προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια σταθερή παρουσία στην Λιβύη, όχι μόνο για το ενεργειακό, αλλά και για τα διάφορα συμβόλαια ανοικοδόμησης. Ανοικοδόμησης, ναι. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Μιλούμε ναι. για αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι, ναι, κύριε Ντζάρα. Ναι, η πολιτική περί απόσυρσης των μισθοφόρων είναι μια πάγια πολιτική της νέας μεταβατικής κυβέρνησης στη Λιβύη. Η δήλωση δεν αποτελεί για κανένα λόγο χαστούκιν, όπως ακούστηκε στο ρεπορτάζ. Πρόκειται για την απλώς τη δήλωση αυτής της πάγιας στρατηγικής που δεν αφορά μόνο την Τουρκία, αλλά αφορά και τους μισθοφόρους της Ρωσίας και άλλων γειτονικών χωρών, οι οποίοι ναι. εργοδοτούνται στις μάχες εκεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία και η κυβέρνηση της Τρίπολης είχαν συνάψει επίσης, εκτός από το τουρκολιβικό μνημόνιο περί θαλασσίων ζωνών, και ένα συμβόλαιο περί ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας. Οπότε, ακόμα και αν οι μισθοφόροι αποσυρθούν, η στρατιωτική συνεργασία είναι πλέον θεσμοποιημένη και θα παραμείνει η τουρκική παρουσία σε στρατιωτικό επίπεδο και υπάρχουν καμιά νοικοσαριά σημεία στα οποία θα συνεργαστούν οι δύο χώρες, από πληροφορίες μέχρι στρατιωτική εκπαίδευση, παροχή οπλισμού κτλ. Και τέλος, να πω ότι η κυβέρνηση της Λιβύης, παρόλο που διαμηνεί τα πιο πάνω, δεν έχει τη δυνατότητα να τα εφαρμόσει. Οπότε πρέπει να το λάβουμε και αυτόν υπόψη για να δούμε τελικά κατά πόσο η Τουρκία, και είδαμε το Τσαβούσογλου να είναι αρκετά ψύχρεμος,
Διότι σε αυτή τη φάση, ό,τι και να θέλει η κυβέρνηση της Λιβύης, είναι λίγο δύσκολο να το πάρει. Και όσο αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο να ακυρωθεί. Ο μόνος τρόπος που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι μέσω μιας πολυμερούς προσπάθειας, τόσο με την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Λιβύη, ενδεχομένως και την Ιταλία ή την Μάλτα, για μια ευρύτερη οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην περιοχή εκεί με βάση το διεθνές δίκαιο και ενδεχομένως και μέσω του διεθνούς δικαστηρίου. Αυτή νομίζω είναι η προσέγγιση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο, κύριε Στυλιανού, κύριε Ντζάρα. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι,